Τραγικές διαστάσεις λαμβάνουν τα οικιακά ατυχήματα με φωτιές που οφείλονται στα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν το κρύο. Αυτά είναι μέσα τα οποία πρέπει να τα σιγά σιγά να τα τελειώνουμε. Εντάξει, είναι επικίνδυνα και πρέπει να προσέχουμε όσο μπορούμε πιο πολύ. Οι δύο ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους στα βορίζια από το μαγκάλι και τις αναθυμιάσεις έρχονται να προσθεθούν σε δεκάδες περιστατικά που έχουν σημειωθεί τους δύο τελευταίους μήνες σε όλη την Ελλάδα. Ο απολογισμός περιλαμβάνει πάνω από 15 νεκρούς, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Όπως εκτιμούν παράγοντες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε κάποιο μέσο θέρμανσης. Τα τελευταία μέρα έχουμε μια έξαρση των συμβάντων πυρκαγιών, κυρίως σε οικίες, οι οποίες είναι απόρρια. Καταρχήν των χαμηλών θερμοκρασιών και κατ' επέκταση των χρησιμοποιούμενων πηγών θέρμανσης που είναι είτε αζάκια, είτε σόμπες, είτε άλλες πηγές, οι οποίες είναι επικίνδυνες, αν δεν προσέξουμε. Πράγματα που χρησιμοποιούν οι παλιότεροι και οι οποίοι ας πούμε δεν γνωρίζουν και υπάρχει προφανώς και πίεση στον κόσμο οικονομική. Η πτώση αυτή, ξέρω εγώ. Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και του φυσικού αερίου στρέφει τα νοικοκυριά σε πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης, πολλαπλασιάζοντας όμως τους κινδύνους ατυχημάτων, όπως αποδεικνύει ο τραγικός απολογισμός του Δεκεμβρίου. Την αγωνία μία όλα αυτά. Και δεν υπάρχει κανένας να μας συστάξει, να γυρίσει, να μας πει, ξέρω εγώ, κάτι να μας δώσει για να κύριε βοήθειας. Είτε προσέχουμε. Όταν ανάβουμε τη σόβα, προσέχουμε τα παιδιά, το σπίτι, όλα. Όταν λείπουμε. Τις σβήνουμε, εννοείται. Μέσα σε μόλις 8 μέρες, από τις 12 έως τις 20 Δεκεμβρίου, 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τα δύο ανήλικα αδέλφια στο Καματερό, χάθηκαν με τραγικό τρόπο, ενώ ακολούθησαν και άλλα δραματικά περιστατικά, όπως ο φρικτός θάνατος ενός ανθρώπου που κάηκε ζωντανός προσπαθώντας να ζεσταθεί με ηλεκτρική κουβέρτα, αλλά και η διπλή τραγωδία στα Βορίζια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση των σομπών, διότι κυρίως αυτή είναι η αιτία πρόκληση πυρκαγιών το χειμώνα. Ειδικά όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο κόσμος θέλει να ζεσταθεί, υπερφορτώνει λίγο τα ζέγια παραπάνω σε κάψιμο υλικό, με αποτέλεσμα να η αύξηση θερμοκρασίας να δημιουργεί και να γυμνώνει κάποιους κινδύνους πυρκαγιάς. Η μεγάλη προσοχή στην επιλογή και χρήση των θερμαντικών μέσων αλλά και στα χριστουγεννιάτικα φωτάκια είναι η μοναδική ασπίδα προστασίας και πρόληψης ανάλογων περιστατικών. Τα δέντρα, είναι και αυτή μια μικρή πιθανότητα να έχουμε κάποια. Έναρξη πυρκαγιάς από τα φωτάκια που ενδεχόμενα να μην είναι πιστοποιημένα, αλλά καλό είναι να παίρνουμε πιστοποιημένα φωτάκια και το βράδυ να τα κλείνουμε κατά τη γνώμη μου.